Θα ασχοληθούμε λίγο με τον πρωτογενή τομέα. Θα σταθούμε και θα πιαστούμε από δύο αναλυτικά ρεπορτάζ τη εφημερίδα Νέα Κρήτη, στο σημερινό φίλο. Από τη μία με το Δάκο, τι εξέλιξη έχουμε, ποιο είναι το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται σε παγκρίτο επίπεδο και από την άλλη βέβαια τι γίνεται με του εργάτε γη, ειδικά στην Ανατολική Κρήτη. Ζωντανή σύνδεση με ιερά 100 εκεί η συγκεκριμένη κατηγορία εργατών ε, αγνοείται. Σ' άρεσε το τραγούδι, Χριστόφορτ, Εννοείται. Είναι μια ροκ φάση. Ε? Γι' αυτό μου άρεσε. Μια ροκ κατάσταση και γι' αυτό σου άρεσε. Τι κάνει, πώ είσαι. Μια χαρά. Ροκ ε, τύπο, λέει πάνω η Θεοδώρα. Πάντα. Πάντα. Διαχρονικά. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο, Χρήστο. Σωστά. Το εξώφυλλο το σημερινό τη εφημερίδα. Νέα Κρήτη. Ε, αναφέρεται βέβαια στο Αρκαλοχώρι, Χριστόφορε. Σωστά. Εμπεγμό στα συντρίμια. Νέε μεγαλοστομίε του σεισμόπληκτου του αρκαλοχωρίου σε σύσκεψη Φιέστα και απευθύνθηκα στον uh, Χριστόφορο με αφορμή το χθεσινό βέβαια δορυπορικό το οποίο δημοσιοποιήθηκε. Και... Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε μέρα, την έρευνα γιατί ακριβώς. τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η σημερινή εξέλιξη είναι <σκυρ> ναι. ότι ανοίγει η πλατφόρμα για τι επιχειρήσει, αλλά μόνο για το αρκαλοχώρι, ενώ Άχιστε. έχουν πληγεί και ο υπόλοιπο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, έχει πληγεί και ο Δήμος Χερσονήσου. Θα τα δούμε. Και ο Δήμος Αρχανό Αστερουσίνου. Σωστά. Δεύτε. Θα τα δούμε, θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε να πιάσουμε τον πρωτογενή τομέα. Πάμε να χρήσει το άλλο ένα κοντινό. Πάμε να δούμε λίγο τον Δάκο. Ε... ο Δάκο καραδοκεί. Ολοκληρώνεται με ικανοποιητικά προσόρας αποτελέσματα το πρόγραμμα δακοκτονίας δακοπροσβολή μόνο σε ορισμένες περιοχές σύμφωνα, το τονίζω, με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη. Ωστόσο, ο Χριστόφορος έκανε το ρεπορτάζ και αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ο δάκος καραδοκή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα παρά το πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε, δακοπροστασία και όλα αυτά λίγο πριν την επίσημη έναρξη της ελαιοσυγκομιδής. Βεβαίως, θα πούμε καταρχάς ότι... Ε, φέτος φέτο οι κλιματολογικέ συνθήκε είναι οι καλύτερε, αλλά ε, και για του ολοπαραγωγού, γιατί πραγματικά εξελίσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον καλύτερο τρόπο μάλλον, αλλά είναι οι καλύτερε και για την εξάπλωση του εντόμου, ε, διότι αυτέ οι υγρασίες, οι βροχέ που έπεσαν στην Κρήτη, ειδικά αυτέ οι βροχέ ναι. τη προηγούμενη εβδομάδα από Πέμπτη έω και Σάββατο, έχουν δημιουργήσει έξαρση τη δακοπροσβολή. Υπάρχει έντονο προβληματισμό σε πολλέ περιοχέ τη Κρήτη από αγροτικού φορεί, αγρότε κλπ. Ωστόσο, την ίδια ώρα η αρμόδια επιστημονική επιτροπή τη περιφέρεια Κρήτη επιμένει να λέει ότι σε γενικέ γραμμέ ναι. η δακοκτονία εξελίσσεται σχετικά ικανοποιητικά. Όμω, Όμως κάτι, δεν πρέπει τι, να, να τι υπάρχει εφησυχασμός. Από την εμπειρία, τι άλλο θα μπορούσε να πει, ότι δεν εξελίσσεται ικανοποιητικά. Εντάξει, αναλαμβάνει την ευθύνη βεβαίω των όσων λέει και ε, όλα αυτά θα φανούν βεβαίω και στην πράξη, διότι ε, πάρα πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η συγκομιδή του προϊόντος. Οι προσδοκίες φέτος το γνωρίζεις πολύ καλά αναφορικά με τις ποσότητες. Είναι χρονιά βεντέ μας, βεβαίως, σε είναι. όλη την Κρήτη. Και μάλιστα έχω, έχω, μου, έχω εδώ κάποια στοιχεία ε, Νίκο. Ναι. Σε ό,τι αφορά την εκτιμηθήσα παραγωγή στην Κρήτη, Για πες μας. είναι στοιχεία τα οποία προέρχονται από, από το ύπεθρο χώρα ναι. ε, και είναι πολύ πρόσφατα τα οποία αναφέρουν ότι σύμφωνα με τι ΔΑΟΚ, τι αρμόδιε ναι, διευθύνσει δηλαδή, ναι, ναι. τη ναι. Αγροτική ε, Ανάπτυξη, ε, θα έχουμε ε, στο, σε επίπεδο. Σε επίπεδο Νομού, σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, 50 με 55.000 τόνου ελαιολάδου φέτο. Ναι. Εκτιμηθείς από όσο ξαναλέω. Α, σε σχέση με πέρυσι, θα είναι πολύ αυξημένη, αφού πέρυσι δεν ξεπεράσαμε του περίπου 35.000 τόνου. Σχεδόν το διπλάσιο. Βεβαίως, 50%, βεβαίως. 40% στο στο νομό χανίων, βεβαίως. Στο, στο Βεβαίω. Στο νομό περιμένουμε 25.000 τόνου από 23.000 τόνου πέρυσι. Ναι. Στο Λασίθι περιμένουμε 22.000 τόνου από 11.500 τόνους ναι, πέρυσι ναι. και στο Ρέθυμνο από 8 έως 10.000 τόνους όπως και πέρυσι. Βεβαίως πάντα υπάρχει ο προβληματισμός α, της δάκοπροσβολής. Χριστόφορε, ποιες οι προσδοκίες πριν την έναρξη του τρίγου στα αμπέλια ή στην αρχή της περίοδου στο μέτωπο της αμπελοκαλλιέργειας και τον Μάρτιο, Τι Οστόσο... είδαμε στο τέλος. Βέβαια, βέβαια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή η χρονιά από την αρχή, από την αρχή ήταν προβληματική. Ναι. Δηλαδή είχαμε τι υγρασίε, ναι. είχαμε χαμηλέ θερμοκρασίε. Μην ξεχνάμε ότι και πέρυσι ξεκινήσαμε με μια αυξημένη τακοπροσβολή αρχέ του καλοκαιριού. Όμω μετά είχαμε του καύσονε που φέτο δεν του είχαμε. Ε, φέτο έχουμε πολύ χαμηλότερε θερμοκρασίε, πολύ πιο ήπιε θερμοκρασίε. Και μην ξεχνάμε επίση ότι το 2019, α ελπίσουμε να μην συμβεί αυτό, η μεγάλη ε, καταστροφή από τον Δάκο Σημειώθηκε ε, από την 1η του Οκτώβρη και μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν, τότε πήγαινε καλά η χρονιά. Άλλο ένα θέμα για τον πρωτογενή τομέα και το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται με του εργάτε Γη. Λοιπόν.